Ακόμα μία παράταση για τι εργασίε στο σχολικό συγκρότημα τη πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία προκαλεί την αγανάκτηση των γονέων. Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά, με το χρονοδιάγραμμα να προβλέπει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2025. Την κατάσταση τη βλέπετε και μόνοι σα. Ε, το έργο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη παράταση πια. Ε, κάνουμε υπομονή, έχουμε συμβιβαστεί με τι πολλαπλέ παρατάσει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κάποιε δυσκολίε. Ωστόσο, το αποτέλεσμα δεν μα ικανοποιεί καθόλου. Το σχολείο αυτό χρειαζόταν αναστατική ενίσχυση, είχε γίνει ένα έτοιμο εδώ και 15 χρόνια, αλλά με το σεισμό του 2021 το κτίριο καταπονήθηκε αρκετά. Οπότε, όλη η διαδικασία επισπεύθηκε. Ωστόσο, ενώ ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2022 το έργο, όπως βλέπετε έχουμε φτάσει μετά από δύο χρόνια και ακόμα το σχολείο παραμένει σε αυτή την κατάσταση. Η Δημοτική Αρχή κατανοεί και σημερίζεται απόλυτα την αγωνία των γονέων, των παιδιών και των δασκάλων για την ταχύτερη δυνατή ολοκληρώση των εργασιών στατικής αποκατάστασης των κτηρίων. Κατανοεί επίση την όποια γανάκτηση έχει δημιουργηθεί από τι καθυστερήσει, οι οποίε όμω ήταν αδύνατο να προβλεφθούν δεδομένου ότι πρόκειται για αναγκαίε αποκαταστάσει προβλημάτων που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεση των εργασιών. Εφόσον πάμε σε παράταση για αυτό το κτίριο και εφόσον αυτό δεν θα τελειώσει τον Ιούλιο, θα τελειώσει τον Νοέμβριο. Άρα θα πέσουμε πάλι μέσα στο σχολικό έτος με τα μηχανήματα, με τα κομπρεσέρ, με την πολλή σκόνη, ενώ θα είναι εδώ τα παιδιά και οι δάσκαλοι. Όμως αυτό δεν είναι το χειρότερο. Αντικείμενο σχολιασμού έχουν γίνει τα παράθυρα στις αίθουσε που κάποιοι τα παρομοιάζουν πλέον με περιστερώνα. Έτσι ήταν τα παράθυρα πριν, προσφέροντα επαρκή φωτισμό και αρισμό στι αίθουσε. Και έτσι σχεδιάζονται τώρα. Τα παράθυρα είναι πάρα πολύ μικρά. Εμεί θέλουμε σχολεία που αποτελούν έμπνευση για τα παιδιά και όχι σχολεία φυλακέ. Τα παράθυρα είναι πολύ μικρά. Θεωρώ ότι αφού ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, μπορούν τα παράθυρα να μεγαλώσουν με κάποιο τρόπο. Ο φυσικό φωτισμό μέσα στην αίθουσα θα είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Κάτι το οποίο εμεί θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο για μια εκπαιδευτική διαδικασία. Ο λόγος που μας είπαν ότι γίνεται αυτό είναι επειδή είναι ακριβά τα κουφώματα, ότι δεν υπάρχουν πιστώσεις παραπάνω ώστε να ε, μπουν περισσότερα κουφώματα. Οι σύλλογοι γονεών ζητούν έστω και τώρα την εξέβρεση λύση για το βορεινό κτίριο, ώστε οι αίθουσε των όροφων έχουν περισσότερο φω και η τεχοπία στο ισόγειο να μην προχωρήσει χωρί να ληφθεί αντίστοιχη μέρημνα. Οι διαστάσει των παραθύρων στα κτίρια 1 και 2 είναι απολύτω σύμφωνε με τι πολυοδομικέ προδιαγραφέ φωτισμού-αρισμού των αιθουσών. Στην πρόσωψη των κτηρίων είναι μικρότερα από τα προϋπάρχοντα εξαιτία των πολλών μεταλλικών ενισχύσεων που απαιτήθηκαν, αλλά στη βορεινή όψη τα παράθυρα είναι περισσότερα και κατά πολύ μεγαλύτερα από τα προϋπάρχοντα. Παράλληλα επαναλαμβάνουν εμφατικά και το πάγιο αίτημα για την δημιουργία επαρκούς αίθουσας πολλαπλών χρήσεων που θα καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών. Επίσης ζητάμε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Δεν είναι δυνατόν για ένα σχολείο σαν την Ακαδημία να μην έχει μια αίθουσα που να μπορεί να εξυπηρετήσει κάποια, ε, κάποιες μεγάλες σχολικές γιορτές που κάνουμε. Σκεφτείτε ότι τα Χριστούγεννα να κάναμε τη γιορτή έξω και παρακαλούσαμε να μην έχει πάρα πολύ ε, κρύο. Το καλοκαίρι πάλι είχαμε πρόβλημα με τον καύσωνα, παραλίγο να κυρωθεί η γιορτή. Στη σκιά των συνεχών παρατάσεων για τις εργασίες στο σχολικό συγκρότημα, μερίδα παιδιών αναγκάζεται να κάνει μάθημα σε κοντέινερ.